να μας πεις δύο λόγια σε σχέση με το έργο. Το έργο είναι του Χουάν Μαγιόργκα, είναι ενός Ισπανού σύγχρονου δραματουργού, που θεωρείται τώρα στην Ισπανία ένας από τους καλύτερους σύγχρονους Ισπανούς δραματουργούς. Παίζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, λέγεται «Γράμματα αγάπης στον Στάλιν», στο θέατρο Επικολωνό, κάθε Σάββατο στις 6.30 και Κυριακή στις 9.15. Το έργο στηρίζεται σε ιστορικά γεγονότα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, μετά το 25-27, από τότε που ουσιαστικά αρχίζει και δρώνεται ο Στάλιν στην εξουσία, βγαίνουν directives συγκεκριμένες, πώς πρέπει να ανεβάζονται τα έργα, πώς πρέπει να γράφει τη λογοτεχνία, πώς πρέπει να γράφει τη ποίηση, πώς πρέπει να είναι ζωγραφική, πώς πρέπει να είναι μουσική. Και όποιος καλλιτέχνης δεν έμπαινε σε αυτή την όρμα του σοσιαλιστικού καθεστώτος, ουσιαστικά εξαφανιζόταν. Ένας καλλιτέχνης από τους πολλούς, όπως τον Εσέν, τον Σόμπολ, τον Μαγιακόφσκι, που ουσιαστικά βασανίστηκε κατά μία έννοια, ήταν και ο Μπουλγάκοφ, ο οποίος, ενώ στην αρχή της Επανάστασης, πριν τον Στάλιν, τα έργα του πεζόντουσαν στα θέατρα με μεγάλη επιτυχία, βγαίνανε νουβέλες, η Μορφίνη, στο θέατρο «Οι μέρες στο Τουρμπίν», το «Πορφυρό νησί», με μεγάλη επιτυχία, από τότε που ανέβηκε ο Στάλιν, ουσιαστικά του απαγορεύτηκε η δημοσίευση οποιοδήποτε καλλιτεχνικού του έργου. Είτε στο θέατρο, είτε σε μυθιστόρημα, η νουβέλα κτλ. Είτε συγγραφικά λοιπόν ή θεατρικά. Ο Μπουλγάκοφ λοιπόν αντιστάθηκε σε αυτό το καθεστώς και αρχίζει και στέλνει γράμματα στη Σοβιετική Ένωση και στο ίδιο το Στάλιν προσωπικά. Αυτά τα γράμματα υπάρχουν στην παράσταση. Τα οποία του λέει ουσιαστικά ή θα με αφήσει να γράψω ελεύθερα ή θα με αφήσει να φύγω από τη Σοβιετική Ένωση μαζί με τη σύζυγό μου. Ο Στάλιν ουσιαστικά δεν του απάντησε ποτέ. Έλεγε με τη σιωπή του ότι ή θα γράψει όπως θέλω εγώ ή δεν θα γράψει καθόλου. Δεν τον εξόρισε, δεν τον σκότωσε. Ουσιαστικά τον άφησε χωρίς φωνή και χωρίς πένα μέχρι και το τέλος ζωής του, που έγινε μετά από 10 χρόνια, το 35-39, δεν θυμάμαι. Ο Μπουλγάκοφ λοιπόν συνέχισε την αντίσταση και έγραφε κρυφά το Μέτ και Μαργαρίτα, το μεγαλύτερο με τη στόριμά του και όπως λέει και ο Μπόρχες, ένα ίσως και το καλύτερο που υπάρχει στην παγκόσμια λογοτεχνία, και το οποίο το έγραφε κρυφά. Πήγαινε από χέρι σε χέρι, εκδόθηκε πάρα πολλά χρόνια μετά το 60 στη Γαλλία, λογοκριμένο, το 70 εκδόθηκε ολόκληρο. Μάλιστα λένε μύθοι ότι ενώ έδινε διαταγές ο Στάλιν να συλληφθεί ο Μπουλγάκοφ, επειδή τον αγαπούσαν πολύ, υποτίθεται οι πράκτορες δεν τον συλλάβανε ποτέ. Τώρα αυτά είναι αστική μύθη κτλ. Και άρα στην παράσταση υπάρχουν τα γράμματα αυτά. Η άλλο ιστορικό γεγονός είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτή του σταλινικού καθεστώτος υπάρχουν 298 δημοσιεύματα υβριστικά για τον Μπουλγάκοφ, που υπάρχουν στην παράσταση όπως βλέπουμε πίσω στον τοίχο, τα οποία είναι υβριστικά με τίτλους «Αστός που φτύνει δηλητήριο στο πρόσωπο της εργατικής τάξης, αλλά δεν μπορεί να τη βλάψει» κτλ. Και τρία μόνο θετικά. Και υπάρχει και άλλο ένα ιστορικό γεγονός που και αυτό υπάρχει στην παράσταση, που είναι ξαφνικά τον παίρνει ένα τηλέφωνο Στάλιν στο σπίτι του, που του λέει «Μα γιατί τα κάνετε όλα αυτά, μας βαρεθήκατε, θα σου βρω δουλειά στο θέατρο του Στανισλάβσκι», γιατί πέρα ότι δεν έγραφε, δεν έβρισκε δουλειά, ήταν και θέμα επιβίωσης δηλαδή, γιατί δεν τον πέρανε σε κανένα θέατρο να δουλέψει, αναγκαζόταν και έκανε μαθήματα στη σχολή, αναγκαζόταν να ήταν βοηθός σκηνοθέτη κτλ. Οπότε τον παίρνει τηλέφωνο Στάλιν, του λέει «Θα σου βρω δουλειά», και την ώρα που πάνε του κλείσει ένα ραντεβού για να τα πούν οι δυο τους, κλείνει το τηλέφωνο. Με αυτά λοιπόν τα γεγονότα και αυτό το ιστορικό πλαίσιο, ο Μαγιόργκα φτιάχνει τη δική του μυθοπλασία που ουσιαστικά βάζει να έρχεται ο Στάλιν επίσκεψη στο σπίτι του Μπουλγάκοφ που μένει με την Μπουλγάκοβα, και βλέπουμε πια στο έργο την επίσκεψη του Στάλιν και τη συνάντηση των δύο αυτών μεγάλων προσωπικότητων, του Μπουλγάκοφ, του Στάλιν, και είναι και η γυναίκα στο σπίτι, η γυναίκα του Μπουλγάκοφ, η Μπουλγάκοβα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, το έργο είναι ουσιαστικά ένα σχόλιο πάνω στη σχέση της εξουσίας με την ελευθερή καλλιτεχνική έκφραση. Ακριβώς. Θα ήθελα να μου πεις λοιπόν πώς το βλέπεις εσύ, και όχι μόνο για μια δικτατορία όπως ήταν τότε η Ακριβώς. Σοβιετική Ένωση, αλλά και στη σημερινή αστική δημοκρατία, ας πούμε. Ποια είναι η σχέση εξουσίας και καλλιτεχνικής ελευθερίας? Ωραία. Εγώ πιστεύω, σε σχέση με αυτό που ρωτάς, ότι η σχέση εξουσίας καλλιτέχνη είναι στους αιώνες του ένα να μην. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τα σκηνικά, τα κουστούμια και τους τρόπους που η εξουσία χρησιμοποιεί για να χαλιναγωγήσει την τέχνη, που στο Στάλιν είναι πολύ πιο απόλυτη, δηλαδή μπορούσε να σου απογορεύσει το ανέβασμα. Τώρα ουσιαστικά φαινομενικά δεν μπορεί να σου κάνει αυτό, αλλά μπορεί να σου κάνει άλλα πράγματα, όπως το να σε κάνει γραφικό, να μην σου δώσει επιχορήγηση, να μην βρίσκει πάτημα σε κρατικές σκηνές, να είσαι αναγκασμένος να πηγαίνει μόνο στη στέγη να ζητάς επιχορήγηση ή σε αυτά τα μεγάλα ιδρύματα των μεγαλοευεργετών, ούτως ώστε πρέπει να μπει σε μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική έκφραση. Οπότε η εξουσία πάντα έχει ανάγκη το καλλιτέχνη και την τέχνη για να προπαγανδίζει το έργο της, όπως και ο καλλιτέχνης ανάγκη βέβαια την εξουσία για να του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να εκφράσει το έργο του.
να μπορεί να εκφραστεί μέσα από το έργο του. Τώρα, εμένα αυτό που με εντρικάρει πάρα πολύ σε αυτό είναι τα όρια πόσο μπορεί ο καλλιτέχνης να κρατήσει την ελευθερία του μέσα σε αυτή τη συνδιαλλαγή και πόσο η εξουσία μπορεί να επιβάλλει στον καλλιτέχνη τη γνώμη της και την προπαγάνδα της. Εμένα αυτό που λέω ουσιαστικά με την παράστασή μου και με αυτό που όποιος τη δει θα καταλάβει, δηλώνω ότι έτσι κι αλλιώς για μένα πιο σημαντικό απ' όλα είναι το έργο. Δηλαδή, ο Μπουλγάκοφ έτσι κι αλλιώς μέσα σε ένα πάρα πολύ ασφιχτικό καθεστώς, φαινομενικά πολύ πιο σκληρό από ό,τι είναι σήμερα, κατάφερε και το έγραψε το Μέτ και Μαργαρίτα και κατάφερε και εκδόθηκε. Εγώ αυτό πιστεύω λοιπόν είναι ότι όποιος καλλιτέχνης θέλει να πει κάτι, πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένος να κάνει το οτιδήποτε ώστε να βρει διέξοδο και δίωδο για να πει τη γνώμη του μέσα από το καλλιτεχνικό του έργο. Λένε κάποιοι ότι έχεις βάλει κάποια avant-garde στοιχεία στη σκηνοθετική σου άποψη για το θεατρικό έργο. Πες μου πώς προσέγγισες σκηνοθετικά το έργο. Εγώ το έργο το προσέγγισα μέσα από το έργο του Μπουλγάκοφ. Δηλαδή, εγώ επειδή μελάτης του Μέτ και Μαργαρίτα και του Μπουλγάκοφ, πριν ανεβάσω αυτό το έργο, και ένας λόγος που το ανέβασα είναι επειδή η μελάτης του Μπουλγάκοφ, σαν είδος γραφής και σαν συγγραφέα και σαν νόημα, ο οποίος έφερε ουσιαστικά στη λογοτεχνία το μαγικό ρεαλισμό σε σχέση με τους προγενέστερους του. Αυτός ουσιαστικά υπάρχει και στο έργο μας όπως και στον Μπουλγάκοφ ένας ρεαλισμός ο οποίος μπαίνουν στίγματα και χρώματα σουρεαλισμού και σκοτεινού σουρεαλισμού και υπερβατικών στοιχείων. Έτσι ακριβώς λοιπόν όπως ο Μπουλγάκοφ το κάνει στο Μέτ και Μαργαρίτα, όποιος το έχει διαβάσει θα καταλαβαίνει τι θέλω να πω, έτσι και εγώ στην παράσταση ενέταξα το είδος της γραφής του Μπουλγάκοφ, του Μέτ και Μαργαρίτα. Πώς είναι στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης το να κάνει κάποιος θέατρο και μάλιστα ποιοτικό, απαιτητικό θέατρο? Πώς είναι εύκολο ή δύσκολο? Ναι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί ήταν δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Τώρα που έχουν κοπεί και όλες οι επιχορηγήσεις και τα πάντα όσον αφορά τη μέρημνα του κράτους, που κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωμένο να στηρίζει τον πολιτισμό. Εγώ δεν θα πω καθόλου σε αυτή τη λούμπα ότι όλα πρέπει να είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει θέατρο όπως ούτε στη Γερμανία ούτε στην Αγγλία που δεν χρηματοδοτείται είτε από χορηγία ιδιωτική είτε από κρατική. Γιατί αλλιώς το να κυνηγάς. Εμείς κάνουμε θέατρο για να το δει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω σε αυτό το θέατρο. Αλλά δεν κάνουμε θέατρο για τον κόσμο. Υπάρχει αυτή μια μικρή διαφορά που μπορεί να είναι και μικρή, μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Μας την εξηγήσεις λίγο? Ναι, δηλαδή υπάρχει η λογική ενός θεάτρου που δεν θέλω να φέρω ονόματα, που κάνεις για τον κόσμο. Δηλαδή όλο το καλλιτεχνικό σου δημιούργημα έχει σχέση με το τι θα αρέσει στον κόσμο. Και υπάρχει και αυτό το δημιούργημα που το κάνεις για τον κόσμο, αλλά δεν είναι ότι αρέσει στον κόσμο. Προσπαθείς στον κόσμο να τον οδηγείς και κάπου, να σκεφτεί και κάτι, να προβληματιστεί. Να μην είναι απλώς φάτε ό,τι σας αρέσει για να μας χειροκροτάτε στο τέλος. Φυσικά βέβαια. Δεν είμαστε καθόλου ελιτιστές, καθόλου αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος να δει στην παράσταση και έχουμε την τύχη να έρχεται ο κόσμος στην παράσταση και να έχουμε από πέρυσι, γι' αυτό πήγε και επανάληψη φέτος, τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι υπάρχει κοινό για όλα, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, όποιος θέλει να κάνει κάτι βρίσκει τρόπο να κάνει και επιμένω στην αρρωγή της πολιτείας. Και δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, που είναι κρατικιστή οτιδήποτε. Το κράτος και η πολιτεία είναι υποχρεωμένοι να στηρίζουν τον πολιτισμό. Τώρα, με ποια μέσα θα το στηρίζουν, ούτως ώστε να μην υπάρχουν παθογένειες, αυτό θέλει μεγάλη ζήτηση. Αλλά ότι πρέπει να στηρίζει τον πολιτισμό από το κράτος, εγώ το θεωρώ απαραίτητο και αναγκαίο για να μπορεί ο καλλιτέχνης να πειραματίζεται, χωρίς να έχει από πάνω τον μπέλεκι ότι πρέπει να κάνω 800 εισιτήρια ή 500 εισιτήρια, γιατί αν δεν κάνω, θα κατέβει το έργο μου και δεν θα μου δώσει κι άλλη δουλειά, γιατί δεν φέρνω εισιτήρια. Μεγάλη τρόπη έκφραση όπως και του Στανισλάφσκι, όπως και του Γκροτόφσκι, όπως του Μέγερχολτ, όλο αυτό των τεραστίων καλλιτεχνών έγιναν με τη βοήθεια και του κράτους. Δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να μπορούν να πειραματίζονται με το έργο τους και να κάνουν πολλούς μήνες πρόβα, γιατί ζούσε σε ένα καθεστώς, το κομμουνιστικό, που τους έδινε τη δυνατότητα αυτή. Υπήρχε δηλαδή μια κρατική μέρημνα. Θέλω να πω, όταν εξυμνείς την επανάσταση, πάβει να είναι επανάσταση. Επανάσταση σημαίνει ανάσταση, αλλαγή, ανατροπή, μόνο και μόνο σαν έννοια της λέξης. Οπότε, οποιαδήποτε κρατική, σε εισαγωγικά, εξουσία πάβει να το κάνει αυτό, πάβει να είναι για μένα παραστατική και πάβει να εξελίσσει τα πράγματα. Οπότε, ένα κράτος πρέπει να επιζητά από το θέατρο την κριτική και πρέπει να το βοηθάει να το κάνει, ούτως ώστε να εξελίσσεται και η ίδια και να εξελίσσεται και η κοινωνία. Οπότε, όταν τα λέω κρατική επιχορήγηση. Επί της Σοβιετικής Ένωσης, λες. Και επί της Σοβιετικής Ένωσης. Εγώ το λέω ανεξάρτητα αν είναι Σοβιετική Ένωση, η Ελλάδα, η Αμερική, η Γαλλία. Ένα κράτος θα πρέπει να επιζητά ένα καλλιτέχνη, ο οποίος πρέπει να κριτικάρει τα πάντα.
Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται. Η τέχνη, ο σκοπός της είναι ο καλλιτέχνης να κριτικάρει αυτό που συμβαίνει γύρω του. Αυτή είναι η φύση του. Οπότε θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να τον χρηματοδοτείς για να μπορεί να το κάνει αυτό. Αν είναι να το χρηματοδοτείς για να σου γράφει αυτά που θέλει, καλύτερα να μην το χρηματοδοτείς καθόλου.